θα έπρεπε να σκεφτούμε τα σχεδόν 20 χρόνια που χωρίζουν το άλλο έργο του Χρήστου, την Εναντιοδρομία, από τον Φίνικα. Ο Φίνικας είναι ένα έργο, όπως είπα, καταπληκτικό, το οποίο είναι γραμμένο τελείως μέσα στην παράδοση, με όλα τα στοιχεία και τη σημειογραφία. Καθώς επέρασαν αυτά τα χρόνια, υπήρξε μια βαθιά εξέλιξη σε όλο τον μουσικό κόσμο και ουσιαστικά το κοινό χαρακτηριστικό ήταν μια προσπάθεια να αποτινάξουμε τα δεσμά από έναν απαστεωμένο ακαδημαϊσμό, ο οποίος ετύλιξε τη μουσική μας ζωή, ξεκινώντας από τη μουσική εκπαίδευση και φτάνοντας στις αίθουσες συναυλιών και φτάνοντας να μεταμορφώσει αυτό που ήταν πριν τόπος μεταλήψεως των υψηλών ενιών σε ένα μέρος σχολαστικής επαναλήψεως έργων χωρίς καμία έννοια. Όταν μιλώ για αυτό, μιλώ για τη διεθνή μουσική ατμόσφαιρα σήμερα σε όλο τον δυτικό κόσμο, που χαρακτηρίζει μία επιφανειακή τελειότητα, στερημένη όμως από ένα νόημα, από έναν ανθρωπισμό και ιδίως από ένα συναίσθημα χρέους ή μάλλον του προνομίου της αποστολής να κάνει κανείς αυτό το ιερότατο πράγμα που λέμε μουσική. Διάφοροι συνθέτες προσπάθησαν με τον δικό τους τον τρόπο να σπάσουν τα δεσμά αυτά και να ανοίξουν νέους ορίζοντες. Και αυτό συνέβη κατά διτών τρόπων. Συνειδητά σπάμε τα ακαδημαϊκά όρια που έχουμε μπροστά μας, ενώ υποσυνείδητα σκάβουμε για να κατακτήσουμε στο παρελθόν συνείδηση από εποχές και από αξίες που έχουν χαθεί. Το χαρακτηριστικό στο Χρήστου και στον Ξενάκη είναι ότι ενώ όλοι οι άλλοι συνθέτες στην Ευρώπη και στην Αμερική για να βρουν κάτι παρόμοιο πρέπει να πάνε έξω από την Ευρώπη, στις παραδόσεις της Ιαπωνίας, των Ινδιών, της Ινδονησίας, οι Έλληνες δεν έχουν άγγιγμα να το κάνουν αυτό. Έχουμε το δικό μας παρελθόν, το οποίο ουσιαστικά είναι το ευρωπαϊκό παρελθόν, και εκεί πέρα σκάβουν τόσο ο Ξενάκης όσο και ο Χρήστου. Λέει ο Χρήστου ο ίδιος ότι η Εναντιοδρομία πηγάζει από την ιδέα του Ηράκλειτου, ο οποίος λέει ότι τα ενάντια δεν είναι παρά διτή μορφή της ενότητος. Όπως πριν είπαμε ότι ο θάνατος και η ζωή ήταν το ίδιο, δεν ήταν δύο πλευρές, το ίδιο ό,τι συμβαίνει στη ζωή είναι ουσιαστικά ό,τι πάει προς τα πάνω πάει προς τα κάτω και ό,τι πάει προς τα κάτω πάει προς τα πάνω. Και αυτά τα ενάντια, οι δρόμοι, αποτελούν την ενιαία κίνηση μέσα στο άπειρο που λέμε ζωή. Και όταν φτάνουμε στο τέλος καθοδηγημένοι σε μία ίσως τελική καταστροφή, αυτό που εμείς νομίζουμε τελική καταστροφή δεν είναι παρά ίσως ένα στάδιο για μία άλλου είδους γέννηση. Με αυτές τις βαθιές σκέψεις ο Χρήστου προσπάθησε να εξωτερικεύσει τις υποσυνείδητες ανησυχίες του σημερινού ανθρώπου, που όπως ξέρουμε αισθάνεται να ξυπνάει μέσα του το προϊστορικό δέος με τη νέα μορφή του ατομικού άγχους. Τώρα ας πάμε στο τρόπο τον τεχνικό της εκφράσεως μουσικής του. Θα χρειαστεί να σας δείξω εδώ στην παρτιτούρα ορισμένα πράγματα που δεν έχει καμιά σημασία αν ξέρετε να διαβάζετε μουσική ή όχι, θα το δείτε αμέσως. Εάν πάρω το πρώτο έργο του Χρήστου, που είναι γραμμένο σε κανονικό τρόπο, βλέπετε ότι έχουμε μετρικά, τις λεγόμενες μπαντούτες, τα μέτρα, τα οποία έχουν μια προκαθαρισμένη διάρκεια και κατόπιν οι νότες είναι γραμμένες συγκεκριμένα, εδώ, και μπορεί ένας ανεπτυγμένος μουσικός, διαβάζοντας αυτό εδώ, να έχει μια ιδέα του ήχου, διότι αυτά είναι αρκετά συγκεκριμένα. Σε αντίθεση με αυτό εδώ, κοιτάξτε τώρα να δείτε αυτό.
τη νέα σημειογραφία. Οι μπαντούτες και το πεντάγραμμο καταργείται. Ανταυτού τα ονομάζει sections, τμήματα θα λέγαμε, των οποίων τη διάρκεια δίνει με χρονομετρική μέτρηση. 15 δευτερόλεπτα, 15, τα οποία όμως τελείως άνισα, μπορεί να είναι 12, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 18, 5, 10. Επίσης εδώ βλέπετε ότι αυτά είναι και για ένα μουσικό στην αρχή αρκετά μυστηριώδη σημεία, δηλαδή μια σημειογραφία που πρέπει κανείς να αποκρυπτογραφήσει προτού μπορείς να αποκτήσει μία ιδέα. Και οφείλω να ομολογήσω ότι στην αρχή, όταν δόθηκε η τιμητική πρόσκληση να παρουσιάσω το έργο, το εδέχτηκα με άπειρη χαρά, αλλά και με μια αμφιβολία, γιατί δεν ήξερα αν θα είμαι άξιος να καταλάβω, να δώσω κάτι που να το πιστεύω. Διότι δεν μπορεί, βλέποντας κανείς αυτούς τους ήχους, να συνειδητοποιήσει με τον ίδιο τρόπο τι θα βγει και τι αντιπροσωπεύει. Όταν όμως άρχισα να αισθάνομαι τον ήχο ζωντανό στην πρώτη πρόβα, ήξερα αμέσως ότι δεν υπήρχε αμφιβολία ότι αυτό το έργο θα μιλούσε μόνο του. Ξεκινάει λοιπόν, βλέπετε εδώ, με έναν ήχο, ο οποίος με μια σημειογραφία εξακολουθεί εδώ, κατόπιν εδώ βλέπετε αρκετά εύλωτο σημάδι, πρέπει να ακόμη σιωπηλό, μόλις να ακούγεται. Αυτό εξακολουθεί εδώ. Εδώ μπαίνουν τώρα τα φλάουτα. Τα διάφορα άλλα νέοι τρόποι. Τώρα, τι συμβαίνει εδώ. Σε αυτά εργάζεται με τα λεγόμενα patterns, με ένα είδος σχηματογραφίας. Σε αυτή τη σχηματογραφία ο χρήστης ουσιαστικά σύγχρονα ανοίγει νέους ορίζοντες και πρέπει να πω και από διεθνούς απόψεις είναι σχεδόν πρόδρομος, είναι καθεαυτού avant-garde. Αλλά από την άλλη μεριά ξανακερδίζει την αίσθηση από κάτι που είχαμε χάσει, διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε μουσική Bach αν δεν έχουμε συνέστημα του μοτιβικού πυρήνα, ούτε και κλασική μουσική. Σήμερα, όπως είπαμε, την ακαδημαϊκή αποστέωση και με την μίμηση μιας καινής τελειότητας πιάνουμε κάθε νότα και προσπαθούμε να την αθροίσουμε με τρόπο μιμητικό. Ενώ ουσιαστικά είναι σαν να πούμε ότι θέλουμε να βρούμε το νόημα ενός μεγάλου κειμένου, όχι καν συλλαβίζοντας, αλλά παριθμώντας τα γράμματα. Ενώ ουσιαστικά το συνέστημα των γραμμάτων και σταυρών πρέπει να χαθεί μέσα στο συνέστημα της λέξης που μεγαλώνει στη φράση και η φράση στην περίοδο και η περίοδο στο γενικό νόημα. Το ίδιο συμβαίνει και στη μουσική. Ο Μπαχ ξεκίνησε από τον αυτοσχεδιασμό πάνω σε θέματα. Τώρα, ο Χρήστου δημιουργεί σχήματα. Σχήματα τα οποία φαίνονται αόριστα, αλλά είναι υπολογισμένα με το πιο απίθανο γεωμετρικό μυαλό, και δημιουργεί μέσα στο άπειρο ένα αίσθημα το οποίο, ενώ αυτός το έχει υπολογίσει στην πιο μικρή λεπτομέρεια, σε μας ξυπνάει προϊστορικά αισθήματα και μας απολυτρώνει, διότι μας συνειδητοποιεί το άγχος. Λοιπόν, είναι αυτά τα patterns που λέμε. Είναι ακριβώς προκαθορισμένα και το κάθε όργανο εδώ έχει απόλυτη ελευθερία. Είναι όπως είμαστε στη ζωή που έχουμε το συνέστημα ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και ο καιρός περνάει. Και ενώ εμείς έχουμε το συνέστημα ότι είμαστε απόλυτα ελεύθεροι, υπάρχει αυτό το τραγικό αίτημα της τραγωδίας. Ως πού φτάνει η ελευθέρα βούλησης και πού είναι τα σύνορα από τη βούληση και το πεπρωμένο. Λοιπόν, το πεπρωμένο εδώ είναι καταστρωμένο στο γενικό πλάνο του έργου που οδηγεί σε αυξομοιώσεις και σε ένα πράγμα που ξυπνάει από έναν ήχο που δεν ξέρουμε ξεκινάει απ' έξω ή ξεκινάει από μέσα μας. Στην αρχή προσπαθούμε να το αντιληφθούμε, να κρυβολογήσουμε τι συμβαίνει.
ωστόσο να αποκτήσουμε συνείδηση έχει μεγαλώσει σε έκταση και σε βάθος που είναι πραγματικά απειλητικό. Και ύστερα φτάνει σε αυτό που ονομάζει ο Χρήστου μετάπραξη. Μια φιλοσοφική έννοια στην οποία αγόμεθα σε κάτι που είναι πέραν από αυτό που θα κάναμε κανονικά. Δηλαδή το κάνουμε μια ανάγκη είτε από μέσα είτε απ' έξω. Και έτσι φτάνει στην πρώτη φορά εδώ να βάλει τους βιολογιστάς να φωνάξουν. Δηλαδή ένας βιολογιστής κανονικά δεν θα μιλήσει όταν παίζει. Αυτή είναι η πράξη. Αλλά στη μετάπραξη θα κάνει κάτι που είναι κάτι ασυνήθιστο. Ακριβώς όταν κάνουμε με μια ανάγκη ανώτερη που δεν έχουμε προβλέψει. Και ύστερα εμφανίζεται εδώ σαν μια προετοιμασία. Έχει τρία συγκροτήματα κρουστών. Τα δύο είναι κανονικά. Το τρίτο είναι μεγεθυμένο με ηλεκτρονική μεγέθυνση του ήχου. Και αυτό σπάει, φτάνει σε εκείνο το σημείο που δημιουργεί πλέον το δέος. Και βλέπετε τι ωραία εδώ που το δείχνει πόσο ζωντανά το παριστάνει αυτό το ξέσπασμα. Προχωρώντας βλέπετε πως πυκνώνει εδώ η εικόνα, το άγχος μεγαλώνει, ώσπου στο τέλος φτάνουμε στο τελικό στάδιο, σε έναν πανικό, όπου τεινάζονται οι βιολιστές, τεινάζονται οι τρουμπέτες απάνω και αρχίζουν απεγνωσμένα να δημιουργούν ήχους. Και ύστερα με την τελική έκρηξη απομένει ο ήχος εδώ και ουσιαστικά ο μαέστρος που πρέπει να έχει τελείως διαφορετικές αντιλήψεις άλλες, διαφορετικές αντιλήψεις από κίνηση, πρέπει να διαγράψει μία κίνηση όπως φαίνεται εδώ μετρημένη σε δευτερόλεπτα και γεμάτη ένταση τελείως χωρίς κανένα ήχο. Και όταν κατεβεί το χέρι του εντελώς δίνει το σύνθημα για μια τελευταία αναλαμπή της ζωής, την οποία διαδέχεται η τελεία σιωπή. Που όπως είπε στον Ηράκλειτο, είναι κάτι που είναι για μας συνειδητά το τέλος. Αλλά σε κοσμική έννοια δεν είναι παρά ένας σταθμός για την αιώνια ροή, την οποία το συνειδητό μέρος του ανθρώπου δεν σε θέση να καταλάβει. Μόνο με τη σκέψη. Αλλά πρέπει να κατακτήσει ή μάλλον να παραδεχθεί με τη σοφία του υποσυνείδητου.
Η Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΙ του Μιλάνου ερμήνευσε το έργο του Γιάννη Χρήστου «Εναντιοδρομίας». Διεύθυνε ο Γιώργος Χατζηνίκος. Παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος της μαγνητοσκοπημένης συναυλίας που δόθηκε στις 16 Ιουνίου 1985 στο Θέατρο Ιερό του Κρατικού στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Αθήνα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης». Έπαιξε η Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΙ του Μιλάνου. Διεύθυνε ο Γιώργος Χατζηνίκος.